Έχουμε μπει στο Τριώδιο και αρχίσαμε με τον Τελώνη και τον Φαρισαίο και εκεί μας είπε ο Χριστός ότι αν θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο και η προσευχή μας να πιάνει, πρέπει να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Μπορεί κάποιος να είναι αμαρτωλός που λέει ο λόγος, αλλά άμα είναι και εγωιστής από πάνω, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Μετά ήρθε η Κυριακή του Ασώτου. Άσωτος ήταν αυτός ο οποίος είναι σπάτανος, ξοδεύει τα λεφτά του. Δεν σταματά να ξοδεύει. Εσταμάτα πλέον, αυτήν την έννοια έχει. Δεν σώνει να ξοδεύει. Αυτό είναι ο άσωτος. Ο ατέλειωτος. Αλλά κάποτε και τα λεφτά τελειώνουν. Και παρόλο που έχασε μια περιουσία στα χαρτιά και στα ποδοσφαιράκια που λέμε, τότε εκείνης της εποχής, θυμήθηκε δύο πράγματα. Την ψυχή του και τον πατέρα του. Δηλαδή στην ψυχή του ανθρώπου δεν σβήνει ποτέ. Ο Θεός και η οικογένεια. Εκεί που ήταν και έβος και τα γουρούνια, θυμήθηκε την οικογένειά του και είπε πόσοι υπάλληλοι του πατέρα μου τρώνε και πίνουν και εγώ προσπαθώ να χορτάσω από αυτά που τρώνε οι χείροι. Θα σκοθώ, θα γυρίσω πίσω. Θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου». Δηλαδή εγνόημα αυτό, ότι έκανα αμαρτία όχι μόνο σε σένα, πρώτη αμαρτία είναι στο Θεό που λέει να ακούμε τον πατέρα και τη μάνα. Άρα λοιπόν λέμε «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου». «Δέξε με ως ένα δούλο σου». Και ο πατέρας τον περίμενε, ο Θεός περιμένει όλους τους ανθρώπους γεμάτος αγάπη, τους αγκαλιάζει, τους ασπάζεται, τους φυλάει, «Έλα μέσα παιδί μου», δεν διώχνει τα παιδιά. Ένας εδώ σε ένα χωριό μακριά από μας, είδε το παιδί του που έστριβε ένα τσιγάρο από αυτά τα απαγορευμένα και το έδιωξε από το σπίτι. 3 χρόνια έμενε στο αυτοκίνητο. Είχε πει και στη μάνα δεν θα του δώσεις τίποτα. Το πίσω το δείξω. Ποτέ όμως δεν λέμε, λέει στα παιδιά, έξω παλιόπαιδο. Λέμε μέσα παλιόπαιδο. Δηλαδή όπως ο Θεός ακούει τον άλλον να λέει ψέματα, να βρίζει, να φτιάνει, να κάνει, δεν του παίρνει το κεφάλι αμέσως. Περιμένει μια ζωή ολόκληρη. Αυτή η παραβολή με τον άσωτο δείχνει πόση αγάπη έχει ο Θεός, ο Πατέρας. Πόσο χρειάζεται η αγάπη του Θεού και πόσο χρειάζεται και η μετάνοια του ανθρώπου. Διότι αν δεν μετανιώσεις, τώρα ένας αρρώστησε, βρήκαν έναν όγκο, ήρθε πρώτη φορά στη ζωή του να εξομολογηθεί. Φοβήθηκε. Ο Θεός έχει εργαλεία, έχει κατσαβίδια, έχει τανάλιες, έχει πένσες. Στρίβει το κεφάλι του ανθρώπου. Αν πάρει το κεφάλι μας αέρα και το μυαλό μας αέρα, δεν λογαριάζω τίποτα, βρίζω το Θεό, δεν σέβομαι την οικογένεια και λοιπά, πίνω, καπνίζω, τρώω, φτιάνω, βρίζω και από πάνω τα θεία, έρχεται μια αρρώστια και μετά βάζω μυαλό. Πάει το μυαλό στη θέση του. Μα είναι κακία, αυτό δεν είναι κακία. Κακία θα είναι να σ' αφήσει να χαθείς, να πας στην κόλαση τελείως. Αλλά ο Θεός λέει έλα εδώ. Πώς ήταν παλιά που είχαμε στα χωριά τις γλίτσες. Τώρα μερικοί από εσάς που να έχετε και τώρα πρόβατα. Που πιάναμε το απολωλός πρόβατο που πάει να χαθεί με την γλίτσα από το ποδάκι του, τραβάγαμε. Έλα εδώ. Και άμα λέει θέλει να φέρει τη μάνα
κοντά του ο Θεός την προβατίνα, πιάνει το προβατάκι και του τραβάει. Λέει, γιατί να πάθει το παιδί μου εμένα έτσι και λοιπά, για σένα. Το παιδάκι είναι αθώο. Για σένα που είσαι αμαρτωλή και είμαι αμαρτωλός και λοιπά. Να έρθω μεγάλος. Γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Και σήμερα, αυτή δηλαδή την Κυριακή, θα έχουμε, όπως λέμε, την Κυριακή τον απόκρεο. Δηλαδή το κρέας σταματάει αυτή την Κυριακή. Μην αρχίσουμε και τρώμε την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα επιτρέπεται ψάρι, τυρί, γάλα, αυγό, αυγοτάραχο από ψάρι, μαύρο χαβιάρι, όσοι έχουν, δεν ξέρω τώρα, λέω. Αλλά δεν θα φας την άλλη εβδομάδα κρέας. Σε άφησε την πρώτη εβδομάδα όλες τις μέρες. Τώρα είμαστε κανονικά, σήμερα είναι Τετάρτη, φάγαμε φακές. Την Παρασκευή θα φάμε φασολάδα. Μετά θα έρθει η Κυριακή, τέρμα το κρέας. Μετά όλα τα γαλακτέρα, και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Αυτή είναι η απόκρεο. Μετά λέγεται τυροφάγου, τυρινή. Και αρχίζει καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα σημαίνει δεν τρώω τίποτα σχεδόν. Δεν καθαρίζω το ψυγείο από αυτά που έχω αφήσει από τις άλλες μέρες, ώστε να είναι καθαρά Δευτέρα, αν να τα καθαρίσουμε όλα και να τα φάμε. Δεν εννοούμε αυτό. Καθαρά εβδομάδα, καθαρά Δευτέρα, καθαρά Τρίτη, καθαρά Τετάρτη, οι προηγιασμένοι. Και πάνω στο Άγιο Όρος προσέχουν οι άνθρωποι πάρα πολύ τις τρεις πρώτες ημέρες, γιατί όταν ξεκινάς ένα καλό, δηλαδή αρχίζει η νηστεία του Πάσχα, των παθών του Κυρίου, και ξεκινάει ο άλλος με όρεξη, ο διάβολος τα βάλει εμπόδια, και τις τρεις πρώτες ημέρες του Άγιο Όρος δεν τρώνε τίποτα και δεν πίνουν τίποτα, ακριβώς για να κόψουν τον αέρα του πονηρού πνεύματος που θέλει τις πρώτες ημέρες να μαλώσουν, να βριστούν, να τσακωθούν κλπ. Θέλει προσοχή, γιατί πολλά πράγματα αμαρτωλά γίνονται τις πρώτες ημέρες, και λες μετά, γιατί μπαίνει ο πονηρός τις πρώτες ημέρες? Για να μην σε αφήσει να κοινωνήσεις ούτε των Αγίων Θεοδόρων και της Ορθοδοξίας, ούτε του Ευαγγελισμού, ούτε τη Μεγάλη Πέμπτη. Να σου κάνει να κάνεις αμαρτίες ένα σωρό και να σου κόψει και σένα τα φτερά της ψυχής. Τώρα βέβαια η μεγαλύτερη και φοβερότερη ημέρα του κόσμου θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Αυτό θα ακούσουμε την Κυριακή. Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, η οποία θα είναι ένδοξη. Ένδοξη. Η πρώτη παρουσία του Κυρίου, ο Χριστός ήταν μικρό παιδάκι. Μέσα στη Φάνη, μέσα στο Στάβλο, στη Βηθλεέμ, παραπεταμένος, μετά εξορία στην Αίγυπτο. Τώρα στη δεύτερη παρουσία, φρύτη ο ουρανός και η γη, τα πάντα. Θα έρθει με όλους τους αγγέλους επάνω στις νεφέλες των ουρανών, θα αναστηθούν πρώτα από τα μνημεία οι νεκροί, όλα τα σώματα θα ανοίξουν τα μνήματα και θα βγουν επάνω, θα ενωθούν με τις ψυχές που είναι στον ουρανό, και μετά όσοι ζούμε εμείς από κάτω, δεν ξέρω ποιοι θα ζούμε, τότε θα αλλάξουμε κι εμείς και θα προϋπαντήσουμε τον Χριστό στον αέρα. Τούτη γης που την πατούμε δεν θα υπάρχει. Μέχρι τότε βέβαια, τούτη γης που την πατούμε, όλοι μέσα θα να μπούμε. Αλλά λέμε μετά, δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα, αφού θα διάσουν τα μνήματα. Θα διάσει η θάλασσα. Πνίγονται στο Αιγαίο τώρα αυτοί που έρχονται εκεί πέρα. Πού πάνε αυτές οι ψυχές? Κάτω. Και η θάλασσα. Έπιασε φωτιά, κάηκαν οι άλλοι και από εκεί. Και από το σεισμό, όλοι αυτοί θα βγουν απάνω. Ανάσταση νεκρών. Τι σημαίνει νεκρών? Νεκρών σωμάτων. Εκείνο όμως το οποίο στη Δευτέρα Παρουσία είναι το πιο φοβερό, δεν είναι, είναι τα γεγονότα βέβαια αυτά όλα. Ξέρεις τι είναι τώρα, να μην υπάρξει τίποτα από εδώ, να τα μαζέψει ο Θεός κουβάρι, ένα χαλί και να το πετάξει. Να συρρυκνωθεί το σύμπαν, εκατομμύρια, αστέρια, γαλαξίες, όλο αυτό να φύγει και να είμαστε εγώ και εσύ. Εσύ δηλαδή και εγώ. Και ο
Θεός, και οι άγγελοι και η Παναγία και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος και οι Άγιοι. Το θέμα δεν είναι αυτό θα γίνει. Θα γίνει, πώς θα γίνει αυτό, εν ρηπή οφθαλμού. Τι σημαίνει εν ρηπή οφθαλμού? Ανοιγοκλείς το μάτι σου τόσο γρήγορα. Μέχρι να ανοιγοκλείσεις το μάτι σου θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Πώς θα γίνουν? Με τη δύναμη του Χριστού. Και θα κατεβεί πρώτα θα κατεβεί ο Σταυρός από ψηλά με χρυσά αστέρια στη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί τι? Τον σταύρωσαν γι' αυτό. Να καταλάβουν όλοι ότι ο Σταυρός δεν είναι αυτό που τέλειωσε τον Χριστό, αλλά είναι αυτό που τον ανέκτησε. Κατεβεί ο Σταυρός με τον οποίο σωθήκαμε. Θα κατεβεί το Ευαγγέλιο επάνω σε αυτή την πολυθρόνα, αν είδατε, που κάθεται καμιά φορά ο Δεσπότης, αλλά πολύ πιο πολυτελή και μεγάλη πολυθρόνα, θα μπει το Ευαγγέλιο εκεί. Γιατί θα κριθούμε με το Ευαγγέλιο. Όσοι είμαστε βαπτισμένοι θα κριθούμε με το Ευαγγέλιο. Όσοι είναι αβάπτιστοι, λέμε τώρα σε ένα μέρος, στο Καζακστάν ας πούμε, είναι μερικοί αβάπτιστοι, μπορεί να είναι κάτω στο Κογκό. Τελείως. Αυτοί θα κριθούν με τη συνείδησή τους. Αλλά όσοι είμαστε εδώ και ακούσαμε το Ευαγγέλιο και είμαστε βαπτισμένοι, έλα εδώ, θα σε κρίνουμε το Ευαγγέλιο. Μα εγώ δεν ξέρω. Να μάθεις. Δεν βαφτίστηκες? Βαφτίστηκα. Δεν πήγε σχολείο? Πήγα και σχολείο. Διάβαζες εφημερίδα? Διάβαζα εφημερίδα. Διάβαζες και το Ρομάντζο? Το διάβαζα. Έβλεπες και τις άλλες αηδίες στην τηλεόραση με τα τουρκικά? Τα βλέπα. Και διάβαζες από κάτω και εκείνους τους υπότιτλους? Ωραία. Το Ευαγγέλιο γιατί δεν το διάβαζες? Γιατί λέει δεν το καταλάβαινα. Πώς είναι και σε μετάφραση? Να το πάρεις να το διαβάζεις, να ξεστραμωθείς. Διότι εγώ θα σε κρίνω με το Ευαγγέλιο. Εγώ το έγραψα το Ευαγγέλιο, ο Χριστός, δια των μαθητών του. Και μετά θα εμφανιστεί ο Χριστός επί θρόνου δόξης, μετά των αγγέλων, και θα αρχίσουν όλοι να τρέμουν σαν φθινοπορεινά φύλλα. Πώς πέφτουν τα φύλλα? Όσοι έχετε κατεβεί το δρόμο από τα Γαλανέικα προς τα κάτω, έχει δεξιά και αριστερά πλατάνια, όταν έρχεται η ώρα και φιλορουγούν, στρώμα. Έτσι. Θα αρχίσουμε να τρέμουμε έτσι. Οι μεν καλοί και δίκαιοι και οι εξομολογημένοι θα χαίρονται και θέλουν δόξα τω Θεώ. Άντε, αμάν και πότε. Να πάμε στον παράδεισο, να χαιρόμαστε αιώνια. Οι άλλοι, όλε λέ μανούλα μου. Έτσι έλεγαν. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα είναι δύσκολα. Εκείνο λοιπόν το οποίο με στεναχωρεί και εμένα πάρα πολύ είναι τα διόδια. Δηλαδή πας από εδώ, από την Αθήνα, από τη Λαμία πας στην Αθήνα, κάθε τρεις και λίγο πληρώνεις διόδια. Δεν θυμάμαι τώρα, 10 ευρώ είναι συνολικά, 15. Σταματάς εκεί, δεν σε αφήνει να περάσεις, έλα εδώ, τραβάει εκείνη την μπάρα, πλήρωσε. Παρακάτω πλήρωσε. Παρακάτω πλήρωσε. Παρακάτω πλήρωσε. Έξω από την Αθήνα πλήρωσε. Πας να στρίψεις τη Λίδα, πλήρωσε. Πας να πας Στίβα, πλήρωσε. Και πόσο άλλο? Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι. Δώσαμε το εισιτήριό μας, βάλαμε βιτζίνι, πόσο θα πληρώσουμε? Αλλά να που υπάρχουν διόδια και στον παράδεισο. Βέβαια το κράτος δεν τα πήρε από εκεί. Όχι. Εμείς τώρα τα λέμε να το καταλάβουμε. Πώς λέγονται τα φοβερά διόδια του παραδείσου? Τελώνια. Τι σημαίνει τελώνια? Το ίδιο πράγμα είναι. Σε σταματάει ο εφοριακός να σου πάρει λεφτά. Αλλά εδώ δεν είναι για χρήματα, είναι για πνευματικά πράγματα. Πόσο είναι τώρα τα τελώνια? Τώρα θα πρέπει να τα προσέξουμε αυτά τα πράγματα. Όλοι μας, και εμείς και εμείς. 23 τελώνια. Το πρώτο είναι το τελώνιο της κακολογίας. Λέει ο άλλος κακές κουβέντες. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί αυτό το θέμα της κακολογίας, πρώτα θα το πληρώσουμε εμείς οι Έλληνες. Δεν υπάρχει, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι συνεχώς λέμε
παλιοκούβεντες, να το πω έτσι, εσχρές κουβέντες, χώρια την κατάρα, το διάβολο που λέμε, και να χαθείς, να μη σε ξαναδώ, να μη σε δουν τα μάτια μου, να τα δώσεις στους γιατρούς και στα φάρμακα, αυτά είναι κατάρες. Με τη χειρότερη να στείλεις τον άλλο στο διάβολο. Αλλά είναι και η κακολογία. Όταν τον άλλον τον λες ηλίθιο, τον λες χαζό, τον λες επίτηδες, βλάκα, τον λες και αλλιώς, όπως λένε έξω τα παιδιά ο ένας τον άλλον, μικρή και μεγάλη. Έλα εδώ, δεν σου έδωσε τη γλώσσα ο Θεός για να κακολογείς. Τη γλώσσα σου την έδωσε να κάνεις προσευχή και να ομολογείς. Το πρώτο τελώνιο είναι της κακολογίας. Ναι, αλλά μετάνιωσα, εξομολογήθηκα και τάκοψα. Παίρνω. Άμα μετάνιωσες, άμα τάκοψες αυτά τα πράγματα, ο Θεός δεν είναι δυνάστης. Ο προκρούστης στα Μέγαρα ήταν ένας ψευδοθεός παλιά. Είχε ένα κρεβάτι, σαν και αυτό το τραπέζι εδώ, και όποιος παίρναγε από εκεί τον έβαζε επάνω. Όταν ήταν μεγαλύτερος, του κουβε τα ποδάρια ή τα χέρια. Για να είναι, είχε αυτή τη λόξα. Είχε αυτή τη λόξα, τη ιδιοτροπία. Όταν ήταν κοντός, τον τέντωνε, τον τράβαγε από εδώ και από εκεί. Ο Θεός δεν είναι έτσι. Μετάνιωσες, πέρασε. Σταμάτησες να βρίζεις, πέρασε. Μετάνιωσες, ναι. Δεν χρωστάω τίποτα, όχι. Πλήρωσε ο Χριστός για σένα. Μα εγώ έκανα και άλλα πράγματα. Πλήρωσε ο Χριστός. Πέρασε, μην καθυστερείς, γιατί έρχονται και άλλοι. Το δεύτερο είναι το τελώνιο της ύβρεως. Τι σημαίνει ύβρις στην αρχαία γλώσσα? Είναι ο απόλυτος εγωισμός και η αλαζονία. Να προχωράω και να μην λογαριάζω κανέναν, με αποτέλεσμα και να υβρίζω τον Θεό χωρίς να τον λογαριάζω. Αυρίζεις τον Θεό, καταλαβαίνεις τι λες, καταλαβαίνεις τι λες για τη μάνα του Χριστού, καταλαβαίνεις τι λες για το Σταυρό του Κυρίου. Απαράδεκτον, απαράδεκτον. Μετά θα είναι το τελώνιο του κινητού τηλεφώνου. Υπάρχει το τελώνιο, ακούστε, και είναι από τα πρώτα, το τελώνιο του φθόνου. Τι σημαίνει φθόνος? Ο φθόνος δεν είναι η ζήλια που λέει, δεν είναι η ζήλια που λέει, ας πούμε, ξέρεις, ζηλεύω, είχε ένα καλό αυτοκίνητο, μπράβο, ντύθηκε ωραία, κάτι αθώο, ωραίο άλογο έλεγαν παλιά, ωραία σέλα, κυλίμια κλπ. Δεν είναι αυτός ο φθόνος. Αυτό είναι μια απλή ευχαρίστηση, μια ζήλια. Μακάρι κι εγώ να είχα. Ο φθόνος είναι γιατί αυτός να έχει αυτό το πράγμα και να μην το έχω εγώ και αυτός να μην το έχει καθόλου. Αυτός είναι ο φθόνος. Ο φθόνος είναι αυτός ο άνθρωπος που προοδεύει και έκτισε σπίτι και έβαλε και πάνω όροφο και έβαλε και φωτοβολταϊκά και οτιδήποτε άλλο, να πάθει κακό. Ο φθόνος είναι το χειρότερο από τα πρώτα αμαρτήματα που ο Κάιν εφθόνεσε τον αδερφό του τον Άβελ και τον έσφαξε. Όπως και οι Εβραίοι εφθόνεσαν τον Χριστό με τα λόγια του και τα θαύματά του και τον εφώνευσαν. Το τελώνιο του ψέματος, προχωράω λίγο, αυτό το καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει τώρα ψεματάκια. Ρωτάμε καμιά φορά, λες ψεματάκια? Για να μην δημιουργηθεί φασαρία, να κρύψω κάτι. Όχι, να μην λες ψεματάκια. Δεν χρειάζεται κανένα ψέμα. Έλεγε ένας Άγιος, μόνο για να σώσεις μια ζωή, αλλά και πάλι θα το εξομολογηθείς. Όπως και με τον όρκο, ορκίστηκες. Πήγε στο δικαστήριο, δεν υπήρχε άλλη περίπτωση, έπρεπε να σε ρωτήσουν και να πεις την αλήθεια. Ναι, θα πας να το εξομολογηθείς μετά. Περνάμε στο τελώνιο του θυμού και της οργής. Θυμός είναι παροδική μανία. Όλα αυτά θα σταματάνε αυτά. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Το λέει παρακάτω, δεν έχω πολύ χρόνο.
θα πηγαίνεις εκεί μπροστά στο μηχάνημα το οποίο έχει ακτίνες λέιζερ και θα σε διαβάζει. Δεν έχει τέτοιο μηχάνημα, ο Θεός θα είναι παρόν. Όλα τα έθνη θα περάσουν μπροστά από το Θεό και θα αρχίσουν οι δαίμονες να λένε αυτός ήταν δικός μας, έκανε αυτό το πράγμα. Θα λένε οι άγγελοι, όχι, το εξομολογήθηκε, όχι, βαπτίστηκε, όχι, έκανε άλλα καλά. Άκουσα για τον πατέρα Παΐσιο. Έχουν βγει κανένα δυο βιβλιαράκια με τη ζωή του πιο απλά. Και λέει, μια μέρα του πέρασε αστραπιαία από το μυαλό μια κακή σκέψη. Τόσο πολύ πείσμωσε, την έδιωξε, αλλά τόσο πολύ πείσμωσε που πήγε στο δάσος με το τσεκούρι και από το πρωί μέχρι το βράδυ έκοψε όλα τα ξύλα της χρονιάς για να ταλαιπωρήσει το σώμα του, το οποίο σαν να μην πειθάρχησε. Λογισμός ήταν κυρίως, αλλά τελεπόρεσε τον εαυτό του τόσο πολύ ώστε να ταπεινώσει τον εαυτό του, να μην τον αφήσει να εξεγερθεί κατά του Θεού. Ο θυμός και η οργή είναι παροδική τρέλα. Να προσέχουμε, αδερφοί, σας παρακαλώ, γιατί μπορεί κανείς να πάθει και εγκεφαλικό άμα θυμώσει πολύ και καρδιακό νόσημα. Είναι πια παροδική τρέλα, διευρύνονται τα εγγύα, κοκκινίζουν τα μάτια, φουσκώνουν οι φλέβες, το αίμα κυκλοφορεί με μεγάλη ταχύτητα και αν βρει και ένα λιπάκι λιπίδιον μέσα, το πάει και το κολλάει και στην καρδιά ή στο κεφάλι ή στους πνεύμονες και χελιά καημένε κόσμε. Το τελώνιον της υπερηφανίας που είχαν οι αιρετικοί, το τελώνιον της βλασφημίας, δηλαδή έβριζες παλιά, βλασφημούσες πάνω στα νεύρα σου, δεν είχες υπομονή. Ναι, μετάνιωσες, εξομολογήθηκες, δόξασες, να δοξάζεις το Θεό τώρα. Τα δαιμόνια δεν βρίζουν, λέει, πιστεύουν και φοβούνται, δεν δοξάζουν αλλά και δεν βρίζουν, δεν τολμούν να βρίζουν και βρίζουν οι άνθρωποι. Το τελώνιο του τόκου και του δόλου. Βρίσκεις τον άλλο σε μια ανάγκη και του παίρνεις τόκο. Και αν μερικοί είναι και εξαρτημένοι σε αυτά τα φλιπεράκια και τα άλλα, τους κουλουχέριδες που λένε, ο άλλος παίρνει μισθό, αδερφοί, παίρνει μισθό από δημόσια υπηρεσία και μόλις τελειώσει δεν προλαβαίνει μια εβδομάδα. Τον έχει φάει τον μισθό του σε αυτά τα παιχνίδια στον τζόγο και πάει και ζητάει. Και το είπαν στους συγγενείς του. Του λένε, πέστε του τίποτα, λέει. Πέστε του τίποτα. Είναι αξιωματούχος σε ένα μέρος δημόσιο. Παίρνει μισθό 1200 και παραπάνω. Και την πρώτη εβδομάδα ζητάει δεκάρικα για να συνεχίσει αυτό το πάθος. Του τόκου και του δόλου, της τεμπελιάς και του ύπνου, της φιλαργυρίας, η οποία είναι η ειδωλολατρία, να μαζεύει ο άλλος, να μαζεύει, της μέθης, φοβερό. Μην πίνεις άλλο, σε παρακαλώ, μην πίνεις άλλο. Δεν μπορώ άλλο, λέει, κουράστηκα, δεν περάζει, ας πεθάνω. Μην πίνεις άλλο, άνθρωπέ μου, άστο, πάρε μία χωρίς αλκοόλ, μια μπύρα χωρίς αλκοόλ, μην πίνεις άλλο, δεν μπορώ, λέει. Ας γίνει ό,τι θέλει. Βρε παιδί μου, έχεις προβλήματα, πίνεις από πάνω. Της μέθης, της μνησικακίας. Η μνησικακία είναι, κοιτάξτε τώρα πόσο αυτά τώρα μας βοηθάνε για να σκεφτώ. Ναι, είπαν μια κουβέντα, δεν το συγχωρώ. Αυτό είναι μνησικακία, το θυμάμαι το κακό. Γιατί να μου πει αυτή την κουβέντα? Λάθος. Δεν φταίς, δεν έφταιγες. Και εσύ έχεις πει κάπου αλλού κάτι άλλο και εκείνος δεν έφταιγε. Τώρα το πληρώνεις. Τι θα κάνουμε τώρα, για μια κουβέντα θα ανοίξουμε πόλεμο? Οι φουρτουνάκηδες και οι άλλοι, πως τους λένε εκεί στο έργο.
και οι βροντάκηδες. Να το θυμήθηκα. Ορίστε. Η μαγεία και η μαντεία, όποιος κάνει μάγια ή ξεματιάζει, θα σταματήσει αμέσως, ούτε για πλάκα, ούτε καφέδες, ούτε χαρτιά, ούτε χέρια, ούτε ζώδια, ούτε οροσκόπια. Αυτά έχουν χρόνια θα μείνεις ακοινώνητος. Γιατί στο βάπτισμα είπες ότι δεν θα ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Θα ασχολείσαι μόνο με τα πράγματα του Θεού και όχι με τα πράγματα του διαβόλου. Το τελώνιο της λεμαργίας, το τελώνιο της λεμαργίας που έχω το μυαλό μου όλο στο φαγητό, λάθος. Το τελώνιο της ειδωλολατρίας, εδώ θα πω κάτι, εμείς δεν είμαστε ειδωλολάτρες, αλλά μερικοί έχουν μέσα στα σπίτια τους το Βούδα. Είχαν πάει εκδρομή κάπου, είχαν πάει εκδρομή, κάπου πήγαν και εκεί πήραν τους ή τους έφεραν ένα γαλματάκι με το Βούδα και τον έχουν σαν πιμπελό. Δεν πιμπελό αυτό, αυτό είναι θρησκευτικό αντικείμενο. Ή πήρες το άλλο και έβαλες ένα μεγάλο μάτι, το μάτι να διώχει το μάτι. Δεν χρειάζεται, ο σταυρός διώχνει το μάτι. Ή λες τη γυναίκα σου θεά και σε λατρεύω, τον άντρα σου θεό και σε λατρεύω, τα παιδιά σου τα λατρεύεις. Αυτό είναι μια μορφή ειδωλολατρείας. Λατρεύομαι μόνο το τριαδικό Θεό. Ούτε την Παναγία μας τη λατρεύουμε, την τιμούμε, τη σεβόμαστε. Όχι όμως και να λατρεύσουμε μόνο τον τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Το τελώνιο της χρωματοψίας και της φιλαρέσκειας. Τώρα ήταν παλιά στα σχολεία οι ποδιές. Τι καλά ήταν οι ποδιές, όλα τα παιδιά φορούσαν την ποδιά, πήγαιναν τώρα, λέει το πρωί το κορίτσι κυρίως, πώς θα πάω στο σχολείο έτσι, ξέρεις τι φοράνε οι άλλες, ναι παιδί μου δεν έχουμε να φάμε και μου ζητάς εμένα τώρα λούσα για το σχολείο. Και αρχίζουν οι κατάρες για τους προηγούμενους πολιτικούς και δίτους υπουργούς παιδείας που κατάργησαν την ποδιά, φορούσαν όλη την ποδιά και πήγαιναν στο σχολείο. Τους πείραξε η ποδιά. Αυτό λοιπόν το θέμα της φιλαρέσκειας, και δεν είναι μόνο αυτό, αρχίζει η χρωματοψία. Τι σημαίνει χρωματοψία? Αρχίζω να βάφουμε. Αρχίζω από πάνω, αρχίζω από κάτω, αρχίζω από δίπλα. Ναι, κρεμάω και εδώ πέρα από 5 σκουλαρίκια και έρχεται ο Κύριος, λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και λέει έλα εδώ, του λέει. Αυτή την εικόνα, λέμε τώρα, την έφτιασε ο Χρήστος ο Καραγιάννης. Λέμε τώρα αυτή την εικόνα. Και πάω εγώ ο άσχετος που δεν ξέρω από ζωγραφική και προσθέτω στην εικόνα που έφτιαξε άλλο ζωγράφος εν προκειμένου ο Θεός, και προσθέτω εδώ από κάτω, εδώ από πάνω, εδώ δίπλα και εδώ δίπλα. Και λέει ο Θεός, για σταμάτα, δεν σε έφτιασα εγώ καλά? Εγώ άνοιξα τρύπες εκεί που έπρεπε, δεν χρειάζονται άλλες. Μα ή θα λέμε την αλήθεια ή δεν θα τη λέμε, δεν προσθέτουμε τίποτα. Πήρα και ένα σαμπουάν, αλλάζει το χρώμα των μαλλιών, χρυσό μου τέρας γαλαζοκίτρινο. Λοιπόν, σήμερα είσαι τα μαλλιά έτσι, μετά τα μαλλιά έτσι, και οι άντρες βάζουν και αυτοί ένα γκρι χρώμα, κάτι, ένα καφέ, αφού δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου, δεν μπορείς να ανεβείς τα σκαλιά, το μαλλί σε μάρανε, έλεος. Είναι το θέμα της φιλαρεσκίας και της χρωματοψίας. Θα σε πιάσει, έλα εδώ, γιατί θα είσαι σωστός. Αυτό που θέλει ο Θεός. Το τελώνιο της μοιχείας, του φόνου, δεν θέλω να πω, τα καταλαβαίνουμε, της εκτρώσεως, της κλεψιάς, της πορνείας, δυστυχισμένα πλάσματα. Δύο είναι τα χειρότερα τα τελευταία. Δύο. Τα χειρότερα τα τελευταία τελώνια.
Το ένα είναι της ασπλαχνίας. Να πεις δηλαδή μέσα σου, με συγχωρείτε θα το πω απλά να το καταλάβουμε, να πεις ακούς ένα πρόβλημα και δεν συμμετέχεις. Δεν κλαίεις με τα κλαιόντων και δεν χαίρεις με τα χαιρόντων και δεν πάσχεις με τα πασχόντων. Και λες, ας κόψω το λαιμό του. Εγώ θα βοηθήσω, εγώ, από μένα ζητάς. Άνθρωποι είμαστε. Σήμερα είσαι εσύ, αύριο είμαι εγώ. Να βοηθήσω. Ο άσπλαχνος, ο αδιάφορος, που βλέπει τον άλλον κάτω και του δίνει μια κλωτσιά να πάει ακόμα παραπέρα, ο άσπλαχνος, ο οποίος δεν γίνεται καλός Σαμαρίτης, αυτός θα έχει πρόβλημα. Σε αυτόν ο οποίος δεν δείχνει συμπάθεια ευσπλαχνία, λέει ο Χριστός, και εγώ, λέει ο Χριστός, θα τον κρίνω με ασπλαχνία. Εάν ένας, ας το πούμε έτσι, έρχεται ένας ζητιάνος στην πόρτα και δεν του δίνεις έστω και 20 λεπτά, πρέπει δύο για τον κόπο του, πες αυτός που έκανε τόσο, πέρασε και από την πόρτα σου 20 λεπτά. Λοιπόν, θα σου πει και ο Χριστός, περνά έξω. Δεν είπες και εσύ, έτσι είπες, βέβαια. Και έχετε ακούσει το περιστατικό εκείνο, το καρβέλι του Πέτρου. Θα το πω για όσους δεν το άκουσαν, να δείτε πόσο χρήσιμο είναι αυτό που λέμε ελεημοσύνη. Πήγε ο πλούσιος στο φούρνο, εκεί πέρα, κάτω που πάμε για τις φυλακές. Πήγε και ζήτησε ένα καρβέλι ψωμί. Την ίδια ώρα μπαίνει μέσα στο φωνάρικο και ένας ζητιάνος. Κύριε Πέτρο, λέει, έτσι τον έλεγαν, πάρε και εμένα, λέει, ένα κουλούρι, δώσ' μου και εμένα κάτι, ένα σταφιδόψωμο. Παράταμε, άσαμε, μη με ενοχλείς, μη με ζαλίζεις, φύγε από εδώ, να πας να δουλέψεις, δεν έχει δουλειά. Να πας να ζητιανέψεις, πήγα όπου πήγα και λοιπά. Έχω και παιδιά, ποιος είπε να τα φτιάσεις, ο Θεός τα έδωσε, τέτοια πράγματα. Φύγε, άσε με, είπε. Επειδή όμως εκείνος δεν έκανε πίσω ο ζητιάνος, νευρίασε ο Πέτρος και του εξφενδόνησε το καρβέλι με το ψωμί, επιτέλους, στο κεφάλι του. Το πήρε εκείνος στην αγκαλιά του και έφυγε για το σπίτι. Το βράδυ, στον ύπνο του, το ξέχασε. Στον ύπνο του βλέπει ένα όνειρο ο Πέτρος. Βλέπει ότι ήρθε η Δευτέρα Παρουσία και ότι κρίνεται η ψυχή του ενώπιον του Θεού. Και έρχονται οι δαίμονες και βάζουν τοκογλυφία, μοιχείες, αμαρτίες, τόνα, τάλο. Και άρχισε να γέρνει η ζεγαριά προς τον κόλαση. Αμά, τον έπιασε κρύος υδρότας. Χάνεται, κατάλαβε δηλαδή ότι θα πάει στην κόλαση. Δεν θέλει κανείς να πάει στην κόλαση. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το παν να πάμε στον παράδεισο. Λοιπόν, ίδρωνε, ξείδρωνε. Κοίταξε και η γυναίκα δίπλα, μου πάθει τίποτα απόψε. Λοιπόν, εντάξει. Οπότε βλέπει μέσα στο όνειρό του για μια στιγμή που κρίθηκε και ρώτησε, λέει ο Χριστός, συνείδησα και ένα στο νοσοκομείο. Μου είπε το εξής, μου είπε την κρίση στο κάνω μια παρένθεση, αξίζει. Μου ζήτησε εκτάκτως ένας παππούς στο νοσοκομείο, εργολάβος, 85 ετών, να πάω να τον εξομολογήσω. Λέω, αφού τον εξομολόγησα, λέει, γιατί. Γιατί, λέει, είδα το δικαστήριο το μεγάλο. Ποιο δικαστήριο, λέει. Ήρθαν, λέει, δύο αξιωματικοί και με πήραν, όπως σας το λέω, και με πήραν κάτω, λέει, στο υπόγειο του νοσοκομείου, στο υπόγειο κάτω, και είχε ένα μεγάλο τραπέζι, κάτω ο Χριστός με τους 12 Αποστόλους, και με έβαλαν στη μέση και έλεγαν, άντε να τον πάρουμε, είπαν οι άλλοι. Και είπε ο Χριστός, άστον λίγο ακόμα. Και είπε στους αξιωματικούς, στους αγγέλους, πάρτε τον επάνω.
λέει ο παππού, αυτό εντάξει είναι κάτι, δεν είναι αυτό λέει μόνο. Εγώ την άλλη μέρα πήρα το νοσοκόμο με το καροτσάκι και του λέω πάμε κάτω στο υπόγειο, και όπως τα είδα στο όνειρό μου έτσι τα είδα και κάτω. Δηλαδή είδε το τραπέζι, είδε τις σωλήνες που πέρναγαν από εκεί πέρα, το ίδιο σκηνικό. Και λέω αυτό δεν είναι όνειρο σατανικό ή πειρασμικό, είναι καμπάνα για μένα. Και ζήτησε να εξομολογηθεί. Εκεί λοιπόν που ήμασταν στον Πέτρο και έβγαινε η κρίση και θα πήγαινε στην κόλαση, έρχεται τρέχοντας ένας άγγελος με το καρβέλι στα χέρια, καταϊδρωμένος ο άγγελος, και βάζει πάνω στην άλλη μεριά στη ζυγαριά το καρβέλι του Πέτρου. Και λέει ο Πέτρος, εγώ δεν είχα πάρει τόσο μεγάλο καρβέλι, λέει. Περίεργο πράγμα. Ο Χριστός με την αγάπη του το φούσκωσε, το μεγάλωσε. Επίτηδες ο Χριστός από αγάπη. Ένα καλό έκανε με τα νεύρα του και όμως αυτό τον έσωσε. Σκέψου να κάνεις το καλό με το καλό. Λοιπόν, και το βάζει επάνω στη ζυγαριά εκείνη που ήταν από την άλλη μεριά, και έγινε, άιντε λέει, πέρασε στον παράδεισο. Σώθηκε. Σηκώθηκε επάνω, καταϊδρωμένος, χτυπάει τη γυναίκα, ξύπνα λέει, ξύπνα. Λοιπόν σκουπίζεται, αυτό και αυτό λέει μου συνέβη απόψε. Από εδώ και πέρα δεν θα πω όχι σε κανέναν. Από εδώ και πέρα δεν θα πω όχι σε κανέναν που θα μου χτυπήσει την πόρτα. Και έγινε ο μεγάλος ελεήμων. Υπάρχει και ένα τελευταίο, και ένα τελευταίο τελώνιο διόδιο της ομοφιλοφιλίας. Της έκανε ο Θεός άντρα. Άντρας θα παραμείνεις. Άντρας θα παραμείνεις. Τι ήταν ο Αδάμ? Άντρας. Τι ήταν η Εύα? Γυναίκα. Μα λέει, εγώ ξέρω τι γυναίκα είμαι, σκόνο τις μπάλες με το τριφύλι, με το άχυρο, φορτώνω, φτιάχνω, κάνω. Έτερον εκάτερον. Γυναίκα δεν είσαι? Γυναίκα δεν είσαι? Γυναίκα όπως έφτιαξε ο Θεός. Και η μάνα σου. Ωραία, εγώ λέει θα μπορούσα, η δέσπο κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Και η Μπουλίνα ήταν καπετάνισσα. Τι ήταν? Γυναίκα. Γυναίκα ήταν. Επειδή έκανε πόλεμο θα αλλάξει? Δεν νομίζω. Και επειδή κάποια στιγμή, επειδή γέννησε η γυναίκα και αναγκάζεται ο πατέρας να πλύνει τα πιάτα και να βάλει τη σκούπα στο σπίτι και να φορέσει και μια ποδιά και να φτιάσει και λίγο φαγητό, πάει να είναι άντρας? Άντρας. Πού τα βρήκαμε τώρα αυτά? Πώς έπλασε ο Θεός? Τρεις έπλασε? Δύο έπλασε, τον Αδάμ και την Εύα. Και οι δύο έσονται η σάρκα μία και θα γίνει μία οικογένεια. Και βγάζουμε αγόρια και κορίτσια. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Μα έρχεται, θα μου πει, λέει, το παιδί μου αύριο κλπ. Έλα εδώ παιδάκι. Έλα εδώ. Δεν είσαι άντρας. Εγώ σε βλέπω που τρέχεις, σηκώνεις βάρη, φτιάνεις, κάνει. Και θα η μάνα θα πει στο κορίτσι, καλά παιδί μου, δεν έχεις αυτά τα συμπτώματα 12-13 χρονών που έχουν οι γυναίκες? Γυναίκα είσαι. Τι θα αλλάξεις τώρα, επειδή το είπαν μερικοί? Επειδή το είπαν μερικοί οι οποίοι χάλασαν τον εαυτό τους και γύρισαν τούμπα τη ζωή τους? Δεν υπάρχει όμως φοβερότερο από αυτό το δαιμόνιο. Πω, πω. Να δεις το παιδί σου αύριο. Πω, πω. Και θέλει πολύ προσοχή, αδερφέ. Από μικρά θέλει πολύ προσοχή. Δεν πρέπει να λείπει ούτε η μάνα ούτε ο πατέρας από το σπίτι. Ένας από τους δύο θα είναι στο σπίτι. Ούτε πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά, άντε πήγαινε στη γιαγιά σου, στη θεία σου, τα ξαδέρφια σου, τα μεγαλύτερα, πήγαινε εκεί. Ποιος θα τα προσέχει? Στο σχολείο έρχεται το παιδί από το σχολείο, ρώτα το, πώς πέρασες παιδί μου?
Σε βλέπω θλιμμένο σήμερα. Τι σου συνέβη? Τι σου συνέβη? Επειδή ο Αντίχριστος θα είναι, όπως λένε κάποιοι από τους Αγίους, δεν θα είναι σωστός άνδρας. Λοιπόν, θέλει όλοι προς το τέλος τα έσχατα να γίνουμε Σόδωμα και Γόμορα. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα όμως είναι η νεκρή θάλασσα, τέρμα. Τα κάψε ο Θεός. Δεν μπορεί το σώμα, δεν το έφτιασα εγώ το σώμα. Ούτε τον πατέρα μου και τη μάνα μου τους διάλεξα εγώ, ούτε τα αδέρφια μου, ούτε το σώμα μου. Τα έφτιασε ο Θεός αυτά τα πράγματα. Θα κάνω εγώ τον έξυπνο στο Θεό. Και μετά αυτοκτονούν, τρελαίνονται, μετανιώνουν. Απλώς ένα να σας πω, ήταν ένας νέος πάνω στη Μακεδονία. Ποιος διάβολος μπήκε μέσα σε αυτό το παιδάκι εκεί στο σχολείο, ποιος το πείραξε, ποιος του είπε κάτι και του άλλαξε την ψυχή. Που ήταν και ορφανό, μάλλον. Γι' αυτό το διαζύγιο είναι φοβερό πράγμα. Γιατί λείπει ο ένας. Πρέπει να είναι και οι δυο μέσα στο σπίτι, να βλέπει το παιδί και το ένα και το άλλο παράδειγμα. Τα κορίτσια θα παραδειγματίζονται από τη μάνα τους, τα αγόρια από τον πατέρα τους. Καθαρά πράγματα. Και όταν θα πάει το αγόρι να πιάσει τις κούκλες, λέει, παιδί μου, όχι αυτά τα πράγματα εσύ, εκεί. Στις δαλίκες, σε εκείνους που, πως λέγονται, στους εξκαφείς, να κοίτα, κοίτα πας εσύ. Στα όπλα, στα στρατιωτικά, εκεί είσαι εσύ. Λοιπόν, ένας νέος, του άλλαξαν τα μυαλά, πήγε, ξερίζωσε τι βρήκε, έβαλε άλλα, ο Θεός να φυλάξει, δεν πήγε ποτέ στο σπίτι του μετά. Πού πήγε, στη μεγάλη, στο μεγάλο καζάνι που λέγεται Αθήνα. Έχει ο διάβολος ένα μεγάλο έτσι τέτοιο, ανακατόστρα. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Βρήκε και κανένα δυο άλλους από εκεί. Δεν ξαναπήγε σπίτι του. Γιατί? Ντρεπόταν. Γιατί? Τύψεις. Η μάνα του τον γέννησε Γιώργο και αυτή έγινε άλλο μετά. Πότε πήγε? Όταν πέθανε η μάνα του. Και δεν πήγε σπίτι, πήγε στον τάφο να κλάψει και να ανάψει ένα κερί, γιατί η μάνα δεν το είχε συγχωρήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και δύο ακόμα, βγήκαν λίγο περισσότερα τα διόδια, τώρα που να είναι χτίζουν παντού διόδια, είναι κανένα δυο ακόμα, είναι της αιρέσεως και του σχίσματος. Της αιρέσεως, άμα γίνεις Ιαχωβάς, χιλιαστής, είσαι ορθόδοξος. Να γίνεις παπικός, να γίνεις προτεστάτης, να γίνεις σχισματικός, να φύγεις από την εκκλησία τελείως άθεος, αμετανόητος. Πες ότι γίνεσαι άθεος. Έγραψα στο τέλος, τελειώνουμε, ποιοι δεν θα σωθούν. Ο καθένας από μας πρέπει να λέει στην προσευχή του: Κύριε, όλοι σώζονται και εγώ χάνομαι, ελέησέ με. Να έχεις τέτοιο φρόνημα μέσα σου, να λες: Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Και από το μυαλό μου πέρασαν πράγματα, και από την καρδιά μου πέρασαν πράγματα, και με το σώμα μου και με το πνεύμα μου. Όλοι σώζονται και εγώ χάνομαι, έτσι πρέπει να λέει ο άνθρωπος. Όταν ο Θεός δει αυτό, όπως έκανε ο Τελώνης, ο Θεός συλλάσσεται με το αμαρτωλό, σώζει τον άνθρωπο. Ωραία. Άρα, ποιος δεν θα σωθεί? Οι αμετανόητοι, οι ανεξομολόγητοι, οι ασυγχώρετοι, αυτοί που δεν δίνουν συγχώρεση. Δεν το συγχωρώ με τίποτα. Εσένα σε συγχώρεσε ο Θεός, κύριε Κώστα? Ναι, πήγα και εξομολογήθηκα. Ωραία. Όπως σε συγχώρεσε εσένα,
θα συγχωρήσεις και εσύ τους άλλους. Δεν γίνεται να πας στον παράδεισο με το μίσος στην καρδιά. Άρα λοιπόν οι αμετανόητοι, οι αβάπτιστοι, οι βλάσφημοι, πάπας, όλοι οι άγγελοι δοξάζουν. Οι ακοινώνητοι, δεν θα κοινωνείς ποτέ. Ρε πατέρα, δεν θα κοινωνείς ποτέ. Ποτέ. Ουκ' έχω ένδυμα. Θα το φτιάσουμε το ρούχο. Θα το πλύνουμε, θα το σινιάρουμε, θα πάμε εδώ πέρα. Θα το φτιάσουμε το ένδυμα. Θα το φτιάσουμε. Οι μάγοι, πάνουμε και δίνουμε τα ωραία λεφτά μας στους μάγους. Πιο βαθιά στην κόλαση, οι μάγοι. Λοιπόν, οι αμετανόητοι οπωσδήποτε. Ό,τι και να κάνεις, όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται. Μία αμαρτία δεν συγχωρείται. Μία αμαρτία δεν συγχωρείται. Ποια? Η αμετανοησία. Τι είσαι, Μαρία Αιγυπτία, η χειρότερη? Άμα μετανιώσεις γίνεσαι η καλύτερη. Τι είσαι, Απόστολος Παύλος, ο διώκτης? Άμα μετανιώσεις γίνεσαι ο Απόστολος των Εθνών. Το γεράκι γίνεται περιστέρι, το φίδι γίνεται ψάρι και ο λύκος γίνεται αρνί. Αν μετανιώσεις μπαίνεις στον παράδεισο. Τώρα και το τελευταίο. Τι λέει ο Χριστός για την άλλη ζωή? Όταν θα μαζευτούμε όλοι μπροστά του, θα χωριστούμε. Ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Πού είναι ο άντρας? Εγώ από εδώ, αυτός από εκεί. Τι να κάνουμε? Θα χωριστούμε. Και λέει ο Κύριος, αφού θα ρωτήσει τα γνωστά εκείνα περί αγάπης, επίνασα και μου δώκατε να φάω, δίψασα και μου δώκατε να πιω, πίνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω, άντε από εδώ οι κατηραμένοι και ετοιμασμένοι για την κόλαση και άκια οι ευλογημένοι του πατρός μου. Θα γίνει ο χωρισμός. Αυτό το πράγμα θα είναι αιώνιο, δηλαδή θα είναι ασταμάτητο, αιώνιο. Δεν θα πέραμε μετά, άντε να περάσουν λίγα χρόνια, να ξανακατεβούμε να βγούμε από το νοσοκομείο και από τη φυλακή. Δεν βγαίνει, πάει μετά. Υπάρχει στην Βενετία, όσοι έχουν πάει στην Ιταλία, υπάρχει στη Βενετία η γέφυρα των στεναγμών. Είναι μια γέφυρα που τους πήγαιναν από το δικαστήριο στη φυλακή. Και όταν περνούσαν από εκεί και έμπαινε σε εκείνη τη φυλακή το σκοτεινό, το ανήλιαγο, το υγρό με τα ποντίκια, με οτιδήποτε άλλο, η γέφυρα αυτή που πήγαινε εκεί πέρα την έλεγαν γέφυρα των στεναγμών. Οχ, πού πάμε τώρα. Λοιπόν, από εκεί μπορείς να βγεις κάποτε. Από εκεί βγαίνεις. Η κόλαση, ο παράδεισος, όπου θα πας εκεί θα μείνεις. Τέρμα τα ξυπνητήρια και τα ρολόγια, τέρμα, αιώνια. Τι ωραίο πράγμα να χαίρεσαι με το Θεό αιώνια. Πάρε με Κύριε στη βασιλεία σου, σε παρακαλώ πάρε με στη βασιλεία σου, να μην χαθώ, να μην σε χάσω, να μην με χάσεις, πάρε με στη βασιλεία σου. Και εκεί στον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν να πεις, ω, τι έπαθα, να πάω να ζητήσω συγγνώμη και να βγω πάλι πίσω. Τέρμα. Εν το άδειο και στη μετάνοια. Δεν υπάρχει. Εκεί λοιπόν λέει ο Χριστός, υπάρχει ένα σκουλίκι που δεν κοιμάται ποτέ και σε τρώει μέσα σου. Το σκουλίκι αυτό είναι η τύψη της συνειδήσεως. Τι έκανα ρε παιδί μου, γιατί το έκανα αυτό? Η τύψη της συνειδήσεως. Τρώει. Ούτε εγώ πεθαίνω, ούτε αυτός πεθαίνει. Δεν ξαναπεθαίνουμε. Το σκουλίκι τώρα. Είδες μερικές φορές κόβουμε ένα δέντρο και βλέπουμε μέσα το σκουλίκι. Κόβουμε ένα δέντρο και είναι μέσα εκεί το σκουλίκι. Ζει, πώς μπήκε. Αυτό ο σχόληξ ο ακίνητος είναι. Είναι το πύρτο άσβεστον. Η φωτιά που δεν σβήνει, άσβεστον. Καίει συνεχώς. Τι είναι αυτή η φωτιά που καίει συνεχώς? Το σκουλίκι είναι η τύψη. Η φωτιά τι είναι? Τα πάθη.
πεινάω, θέλω να φάω. Έφαγες κάτω. Δεν έχει εδώ ούτε πόστο, ούτε καφετέρια, ούτε Everest, ούτε τίποτα άλλο. Ούτε θα περάσει κάποιος με στραγάλια και φιστίκια. Πεινάω. Αυτό που είχε στο πάθος θα το έχεις μια ζωή. Ο άλλος θα θέλει να πιει, αλλά τι να πιει? Στην κόλαση. Οι φωτιές είναι αυτές, οι άσβεστες. Θα είναι ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Τι σημαίνει αυτό? Ο φόβος από την παρουσία του πονηρού πνεύματος. Είδατε καμιά φορά το βράδυ βλέπουμε κανένα εφιαλτικό όνειρο και τεναζόμαστε επάνω? Σκέψω να είναι δίπλα και λέει ένας Άγιος, λέει, θα είναι δίπλα σου και θα σου δείχνει και το Χριστό απάνω και θα σου λέει, είδες τι κορόιδο ήσουνα, εκείνος σταυρώθηκε για σένα για να μην έρθεις εδώ και εσύ δεν πήγες εκεί μαζί του, ήρθες εδώ. Κάτσε τώρα εδώ πέρα. Και θα είναι και το σκόπος το εξώτερο. Ούτε κεράκι, ούτε αναπτήρας, ούτε φακός, ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Σκοτάδι, πηχτό, αδιαπέραστο. Και αυτή η κρίση, λέει η δευτέρα παρουσία που λέει ο Χριστός, θα είναι παγκόσμια, γενική, τελική, τελεσίδικη. Δεν είναι να πας να πάω και παραπάνω και παραπάνω στον Άριο Πάγο. Είναι τέτοια πράγματα. Έτσι. Και μετά ζωή αιώνιος. Θέλεις να πω τώρα το ευχάριστο. Εντάξει, το ευχάριστο, γιατί βλέπω έπεσε. Ναι, ναι. Λοιπόν, το ευχάριστο ποιο είναι τώρα? Ποιο είναι το ευχάριστο? Το ευχάριστο ότι έχουμε καλό Θεό, καλό Πατέρα. Ότι έχουμε καλό Θεό. Δεν θα μας αφήσει να καθούμε. Και ένα καλό να έχεις κάνει στη ζωή σου και αυτό θα το πάρει, θα βοηθήσει. Αλλά όσο ζεις όμως, όσο ζεις, πρέπει να αγωνίζεσαι. Έχουμε καλό Πατέρα. Και όταν θα πάνε από τη μια μεριά εκείνα τα καλικατζάρια, τα δαιμόνια, να βάλουν τις αμαρτίες μας, θα έρθει και ο πνευματικός μας. Όχι, το εξομολογήθηκε αυτό. Αυτό το εξομολογήθηκε. Θα λένε και οι άγγελοι, δεν βλέπουμε τίποτα εμείς, τα έχει εξομολογηθεί αυτά. Και τα καλά που κάναμε ο Θεός θα τα δώσει βάρος πολύ για να γύρει προς τον παράδεισο η πλάστηκα, και τα κακά θα τα κάνει. Καλά, άνθρωπος ήταν, άνθρωπος ήταν. Εντάξει, το εξομολογήθηκε όμως. Είναι καλός ο Θεός. Και άμα θέλουμε να σωθούμε εμείς μία φορά να σωθούμε, ο Θεός θέλει ένα τρισεκατομμύριο, τρισεκατομμύρια, τρισεκατομμυρίων φορές να σωθούμε. Άρα ποιος θα νικήσει? Ο Χριστός θα νικήσει. Αυτό όμως δεν πρέπει να αφήνει μένα, άντε να μην πάω στην εκκλησία, άντε να μην εξομολογηθώ, άντε να μην στεφανωθώ, άντε να μην βαπτιστώ, άντε να μην μεταλάβω. Όχι, θα τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Σιγά, πύργο θα χτίσουμε. Θα κάνουμε τα απλά καθήκοντά μας. Και θα λέμε, Χριστέ μου, πάρε με στη βασιλεία σου, μετανοώ, σε ευχαριστώ, μετανοώ, φώτισέ με από εδώ και πέρα τι να κάνω. Καλό Τριώδιο, ο Θεός μαζί μας. Όλοι μαζί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.